θέση μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αφορά σε 125 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 101 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες στην πρώτη περίπτωση είναι μεταξύ άλλων νοσηλευτικής, διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, φαρμακοποιή νοσοκομείων και ακτινοφυσική, και στη δεύτερη περίπτωση οι προσλήψεις αφορούν βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη άλλων 759 θέσεων τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και όπως ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν άλλες 2.440 μόνιμες θέσεις όλων των ειδικοτήτων, εδώ θα συμπεριλαμβάνονται και γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. Ναι. Αυτές οι θέσεις θα κατανεμηθούν έτσι ώστε να καλυφθούν κυρίως οι ανάγκες που υπάρχουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και άλλους ειδικούς τομείς του συστήματος υγείας. Οι θέσεις που προαναφέραμε τένια είναι για μόνιμο προσωπικό, ναι, ενώ από το Υπουργείο Υγείας καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να προσληφθούν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες μέσω ΕΣΠΑ, ναι, οι οποίες θα καλύψουν σε σημαντικά μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπου και εκεί, Σοφία, οι ανάγκες είναι μεγάλες, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ μεγάλες. Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε.